στα περιβόλια η ομάδα των Χανίων φιλοξένησε τον Φιερά Πέτρα σε ένα πολύ δυνατό φιλικό, ουσιαστικά πρόβα τζενεράλε και για τις δύο ομάδες εν ώψη της έναρξης του πρωταθλήματος, το οποίο θα γίνει στις 30 Οκτωβρίου. Εδώ το διεθνικό τρίο, το οποίο μπαίνει στο γήπεδο, Τσαγκαράκης, Αναστασάκης και Πέτσας, τους βλέπουμε με τους δύο αρχηγούς των ομάδων. Και εδώ ο Γιάννης Μιλοβέλης, ο οποίος έχει την ευκαιρία να δει κυρίως τον Φιερά Πέτρα, στον οποίο θα αντιμετωπίσει την δεύτερη αγωνιστική. Εκτέλεση κόρνερ στο 4ο λεπτό για τον Φιερά Πέτρα, η κεφαλιά που θα γίνει από τον Κοντοέ, από τον κόρνερ του Μεσιδώρο. Συνέχεια κόρνερ για τα Χανιά. Εδώ πολύ ωραίο το στρώσιμο του μπάλα Τσαμούρη, σε ένα κοντρόλ παραπάνω θα κοντράρει μπάλα. Δεν έχει τελειώσει η φάση. Σέντρα που θα γίνει στο δεύτερο δοκάρι. Ο Πατάπης δεν μπορεί να πιάσει το σούτ, θα περάσει αυτή η φάση. Φάουλ για τα Χανιά. Αφήνει ο Καμαρά η πάσα. Ωραία η κομπίνα που θα γίνει. Μπαϊροβιτς δεν θα πιάσει καλά το σούτ όμως. Μπαλά περάσει out. Εκτέλεση φάουλ για τον Φιερά Πέτρα πάνω στο τείχος. Δεύτερο σούτ το οποίο θα γίνει. Μπάλα θα κοντράρει και θα περάσει λίγο πάνω από τα δοκάρια. Από τον Μεσιδώρο. Και πάλι στην επίθεση η ομάδα του Φιερά Πέτρα στο στρώσιμο που θα γίνει. Ο Μπενίτες είναι αυτός ο οποίος θα σουτάρει. Κατσιμίτρος εκπληκτική επέμβαση σε κόρνερ. Φάουλ με τον Κογιέτε. Στο δεύτερο ημίχρονο περάσαμε. Η κεφαλιά του Τσαμούρη θα περάσει όμως μακριά από τα δοκάρια του Μανουσάκη. Ωραία ανάπτυξη πάλι για τους παίκτες του Νίκου Παπαδόπουλου. Καψάλης θα κάνει τρίπλα, θα πάρει και την κόντρα, θα μπει στην περιοχή, θα στρώσει την μπάλα έξω. Βασιλόγιαννης δεν είναι καλό το σούτ, μπάλα περνάει έξω από τα δοκάρια του Μανουσάκη και πέρασε αλλαγή. Εκτέλεση φάουλ για τον Φιερά Πέτρα στο 72 από τον Κατάλτη, μπάλα στο δοκάρι και out. Παναγιωτούδης, ο οποίος θα πάρει την πάσα, θέλει να συνεργαστεί με τον Κολλά. Παναγιωτούδης θα σουτάρει και εδώ δεν θα ανησυχήσει τον Μανουσάκη. Από τα αριστερά η ομάδα των Χανίων με τον Κογιέτε, η σέντρα που θα γίνει, προσπαθεί ο Κόλλα. Άγγελος Κόλλα κρατάει, θέλει να γυρίσει. Κόλλα τελικά θα στρώσει έξω στον Παναγιωτούδη. Παναγιωτούδης προσποιείται, θα βγάλει πάλι στον Κογιέτε, χτίζει την επίθεση η ομάδα των Χανίων. Σέντρα του Κογιέτε καλή, δεν μπορεί ο Άγγελος Κόλλα να πάρει την κεφαλιά. Η απομάκρυνση Παναγιωτούδη δεν έχει προσπάσει και τώρα υπάρχει ο ψάρι στην εξέλιξή τη. Κόρνερ το οποίο εκτελείται και πάλι με πάσα. Αλλάξει ο Κογιέτη με τον Παναγιωτούδη, ο οποίος θα βγάλει τη σέντρα Παναγιωτούδης. Μανουσάκης πριν γίνει κεφαλιά, θα απομακρύνει και τώρα το τελικό σφύριγμα τον κύριο Τζαγκαράκη. Χανιά και ο Φιερά Πέτρας έμειναν στο 0-0 σε ένα πολύ δυνατό φιλικό με ένταση, πάθος και αρκετά δυνατά μαρκαρίσματα. Αυτό που έχω να πω τώρα τελειώνοντας το φιλικό αυτό που ήταν πολύ επικοδομητικό για μας και ωφέλιμο είναι ότι υπήρξε από τους παίκτες μια κατανόηση σε ό,τι αφορά την αμυντική λειτουργία και τα καθήκοντά τους που είχαν σε ό,τι αφορά την αμυντική τους οργάνωση. Θα προτιμούσα να είχαμε κάνει περισσότερες φάσεις μπροστά. Στο πρώτο ημίχρονο νομίζω ότι κρατήσαμε πολύ περισσότερο την μπάλα στα πόδια μας. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν το πετύχαμε αυτό. Βέβαια σε αυτό συνέβαλαν και πολλές αλλαγές που κάναμε για να δώσουμε χρόνο σε κάποια παιδιά που για κάποιους λόγους δεν έχουν παίξει πολύ τον τελευταίο καιρό για να αποκτήσουν και αυτά αγωνιστικό ρυθμό. Έχασε τη συνοχή η ομάδα που είχε στο πρώτο ημίχρονο και γι' αυτό δεν είμαι ευχαριστημένος από την αμυντική ανάπτυξη του δεύτερου ημίχρονου. Ναι, πιστεύω θα είναι σκληρά τα παιχνίδια, δυνατά. Πάνω απ' όλα οι ομάδες θα κοιτούν πώς να αποφύγουν ευκαιρίες στην περιοχή τους. Και μετά αν μπορέσουν να απειλήσουν. Και από εκεί και έπειτα και οι στατικές φάσεις θα παίξουν το ρόλο τους και σήμερα είδαμε αρκετές από αυτές. Αλλά θέλω όμως να πιστεύω ότι με καλύτερα γήπεδα, με καλύτερους παίκτες που έχει η κατηγορία πλέον θα δούμε ένα πολύ καλύτερο πρωτάθλημα και πιο ανταγωνιστικό και στους δύο ομίλους. Όσον αφορά το παιχνίδι, νομίζω ότι σε όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού ήμασταν καλύτεροι, είχαμε περισσότερη κατοχή μπάλας. Θα έλεγα ότι το μόνο που έτσι μας δυσκόλεψε αρκετά ήταν οι μεγάλες μπάλες στα ψηλά κορμιά των επιθετικών του αντιπάλου. Γενικά όμως είμαι ευχαριστημένος από την εικόνα της ομάδας όσον αφορά τη σκέψη της, το παιχνίδι της, δηλαδή να χτίζουμε παιχνίδι από πίσω, να παίζουμε. Αυξήσαμε το ρυθμό μας, την έντασή μας στο μάτς. Δεν κινδυνεύσαμε σχεδόν καθόλου και αυτό που πρέπει να δούμε είναι, όπως είπα και στο προηγούμενο φιλικό, να βγάζουμε περισσότερες φάσεις στην επίθεση. Νομίζω ότι θα το βελτιώσουμε και αυτό. Ήμασταν πολύ καλύτερα σε αυτό το τομέα από το προηγούμενο παιχνίδι. Έχουμε παίκτες με προσωπικότητα, παίκτες με ποιότητα, τα οποία μπορούν να το κάνουν στην επίθεσή μας. Βεβαίως είμαι ευχαριστημένος από την όλη προσπάθεια των παιδιών και στο σημερινό φιλικό. Η εικόνα μας ήταν καλή σε σχέση με τα προηγούμενα φιλικά. Τα τελευταία δύο θα έλεγα για το παιχνίδι του Κυπέλλου ήταν πολύ βελτιωμένη. Υπάρχει εξήγηση γι' αυτό, αλλά είναι για το προπονητικό team και για μένα. Θεωρώ ότι είμαστε έτοιμοι για την έναρξη και εύχομαι να γίνει η έναρξη την επόμενη εβδομάδα, γιατί έχει κρατήσει πάρα πολύ καιρό. Για όλους είναι κουραστικό και εύχομαι να
να ξεκινήσει και είμαι σίγουρος ότι θα έχουμε ένα καλό ξεκίνημα. Είναι θετικό πάντα όταν ξεκινάς μέσα στην έδρα σου, είναι θετικό. Από εκεί και πέρα όμως είμαι της άποψης ότι όποιο μάτς και να παίζεις, με όποιο και ένα αντίπαλο και να παίζεις, και αυτό πιστεύω πάντα εγώ, αυτό έχω σαν φιλοσοφία, εξαρτάται από εμάς πώς θα είμαστε και πώς θα παίξουμε, για να οτιδήποτε γίνει να είναι θετικό, να το φέρουμε προς τη θετική πλευρά. Νομίζω ότι είτε εκτός παίζαμε είτε εντός, που για μας είναι καλό το παίζουμε εντός, είναι θετικό.